σύνδεση με το newsroom. Η Σάρα Τσέλα περιμένει, λάθος δικό μου, για να μας δώσει ένα ενδιαφέρον θέμα που έχει να κάνει με τα H&M, την σουηδική αυτή εταιρεία, κολοσσό fast fashion ενδυμάτων, που όμως δεν περνάει πολύ καλά. Ακριβώς, Μαρία. Είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός στον τομέα της γρήγορης μόδας. Η σουηδική εταιρεία λιανικού εμπορίου H&M γνωστοποίησε τα στοιχεία της για την οικονομική της πορεία το προηγούμενο έτος, για το 2023. Φάνηκε λοιπόν η πτώση στις πωλήσεις σε ποσοστό 4%. Έγινε γνωστή φυσικά και η είδηση για την αποχώρηση της διευθύνουσας συμβούλου του κολοσσού γρήγορης μόδας και η αντικατάστασή της φυσικά από τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο, και αυτό είχε και ως αποτέλεσμα την υποχώρηση της μετοχής κατά 12%. Έχουμε συγκεντρώσει σε μία κάρτα όλα αυτά τα οικονομικά αποτελέσματα για να τα δούμε και να σχολιάσουμε λοιπόν και τι συμβαίνει στον συγκεκριμένο κλάδο. Η απόδοση της μετοχής λοιπόν για το προηγούμενο έτος σημείωσε, όπως σας είπα, πτώση 12%. Είχαμε πτώσεις στις πωλήσεις σε τοπικά νομίσματα σε ποσοστό 1% και σε ετήσια βάση για το 2023 4%. Ένα καλό στοιχείο βέβαια είναι ότι τα λειτουργικά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν, καθώς το 2022 είχαν ανέλθει στα 727,5 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το 2023 βλέπουμε μια μεγάλη αύξηση, έφτασαν στα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Να πω βέβαια ότι το λειτουργικό περιθώριο κέρδους της H&M το τέταρτο τρίμηνο μειώθηκε, φτάνοντας πολύ κάτω από τις προσδοκίες της αγοράς, σύμφωνα και με τα όσα έχει μεταδώσει και το CNBC. Να πούμε τώρα ότι η H&M έχει πολλά χρόνια που προσπαθεί να ανακάμψει τον τζίρο και τις πωλήσεις της. Έχει ιτηθεί ουσιαστικά σε επίπεδο μεγεθών από την ισπανική Inditex, που φέρει και τα καταστήματα Zara. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, Σάρα. Είναι ότι έχουν έρθει και πολλές κινέζικες εταιρείες, όπως τα Shein και τώρα τελευταία τα Temu. Ακριβώς. Που όλα αυτά έχουν αλλάξει και το παγκόσμιο εμπόριο στο συγκεκριμένο κλάδο. Αναφέρονται ως πολύ μεγάλοι ανταγωνιστές στις τα καταστήματα που ανοίγουν στην μεγάλη αλυσίδα Inditex, αλλά και μεγάλος ανταγωνισμός υπάρχει και από διαδικτυακά καταστήματα fast fashion και κατά κύριο λόγο από αυτά τα κινησικά, όπως ανέφερες και εσύ.